centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Θυμάστε την Παρασκευή έγινε η περίφημη σύσκεψη για τα καυσόξυλα. Τι συμβαίνει εδώ κάθε χρόνο? Μάλιστα, τα καυσόξυλα του χειμώνα του 2020 ή των προηγούμενων ετών, μάλλον καλύτερα να το πω γι' αυτό για να δούμε τι θα γίνει φέτος. Ας πούμε, τα καυσόξυλα των προηγούμενων ετών τα παίρναμε όταν τελείωνε ο χειμώνας. Σχεδόν. Για κάποιο λόγο που δεν μπορούσε κανένας να καταλάβει. Τι θα γίνει λοιπόν φέτος? Και κύριε Τζικαλάγια, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανατόλε. Κάνατε τη σύσκεψη λοιπόν και ένα πρόβλημα το οποίο, για το οποίο φωνάζουν όλα τα χωριά που δικαιούνται χωρικά κάθε χρόνο, δεν μπορούν να πάρουν ούτε έγκαιρα τα ξύλα τους, ούτε στις ποσότητες που χρειάζονται. Θέλω να πω λοιπόν ότι, όπως ξέρετε, ότι όπως πριν από 2 μήνες προκάλεσα μια σύσκεψη για το πρόβλημα με τις αρκούδες, έτσι και τώρα με το θέμα της διανομής των ξύλων για τις ατομικές ανάγκες, νομίζω αυτές οι δύο συσκέψεις αυτού του επίπεδου δεν ξανάγιναν ποτέ. Δηλαδή ποτέ άλλος βουλευτής όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν έκανε μια κοινή σύσκεψη για να έρθουν όλοι οι εμπλεκόμενοι να πούν τις απόψεις τους και με αυτόν τον τρόπο να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα που να οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα για αυτούς που περιμένουν να απολαύσουν κάποια λίγα προνόμια από αυτά που μπορεί να δώσει η πολιτεία. Έτσι λοιπόν και για το συγκεκριμένο, που έχει μακρά ιστορία ταλαιπωρίας των κατοίκων στην λήψη των καυσόξενων για τις ατομικές τους ανάγκες. Μετά τη διαπίστωση ότι πέρσι υπήρχε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και καθυστέρηση, είχαμε φτάσει στο σημείο κάποιοι, κύριε Νατσούλη, πήραν ξύλα το Φεβρουάριο του 20, για το χειμώνα του 19. Ξεκινήσαμε έγκαιρα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας της Δυτικής Μακεδονίας προσπάθειες για να μην ξανασυμβεί αυτό φέτος. Αυτές οι προσπάθειες, ένα σας λέω δείγμα των προσπαθειών, ήταν μια κοινή σύσκεψη που κάναμε στην Κοζάνη, όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με τον γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης από τα Γιάννενα και με τα στελέχη του Δασαρχείου, τους διευθυντές και τα στελέχη τους που εμπλέκονταν στη διανομή των καυσόξυλων. Ταυτόχρονα ο καθένας από τη μεριά του έκανε παραστάσεις και παρεμβάσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να διατεθούν έγκαιρα οι πιστώσεις. Και έτσι, τελικό αποτέλεσμα είχαμε να... Και αυτό το γνωρίζουν, δεν το γνωρίζουν όλοι φυσικά, γι' αυτό και το λέω και από τη δικιά σας συχνότητα τώρα, φέτος θα πάρουν περισσότερα ξύλα από όσα πήραν ποτέ. Και δηλαδή, πότε, και πότε. Ναι, το πόσα και το πότε είναι τα δύο βασικά ερωτήματα. Βεβαίως. Πρώτον θα πάρουν μέχρι 700 μέτρα υψόμετρο 7 χωρικά, 800 μέτρα υψόμετρο μέχρι 1000 8 και από 1000 και πάνω 10. Δεν γνωρίζουν όμως όσοι δεν έχουμε γνώση με την ξυλία ότι το χωρικό είναι περίπου, ένα χωρικό είναι 0,6. Περίπου. Ένα χωρικό είναι 600 κιλά ξύλα. Ναι. Άρα λοιπόν οι 10 τόνοι, τα 10 χωρικά είναι 6 τόνοι ξύλα. Ακριβώς. Δηλαδή καλύπτει ένα μικρό μέρος. Μικρό μέρος, που δεν ξεπερνάει το 1 τρίτο. Προκειμένου να πετύχουμε αυτό το στόχο, πετύχαμε η κυβέρνηση να διαθέσει 50% περισσότερα χρήματα φέτος για τις ατομικές ανάγκες. Ενώ δηλαδή μέχρι πέρσι είχε δώσει 210.000, φέτος έδωσε 320. Και το κυριότερο, φέτος δόθηκαν 2,5 μήνες νωρίτερα. Αυτό που δεν συνέβαινε παλιά, που δίνονταν σε 2 δόσεις. Μια προκαταβολή και μια που αργούσε. Κάθε δασαρχείο κινήθηκε διαφορετικά. Από ότι, επειδή μιλάω πολύ με τον συνάδελφο τον κύριο Γιάννη Αντωνιάδη από τη διπλανή Φλόρινα, και όπως μίλησα και προχθές με την προϊσταμένη του δασαρχείου εκεί, πληροφορήθηκα ότι μεθαύριο θα τελειώσει το κόψιμο των ξύλων και η απόδοση των ξύλων στους κατοίκους εκεί θα γίνει μέσα Οκτωβρίου. Για όλα τα ξύλα. Βέβαια, με πληροφόρησαν τα στελέχη του δασαρχείου και των συνεταιρισμών ότι η Καστοριά έχει 15.000 χωρικά, ενώ η Φλόρινα έχει 1.000. Δεν ξέρω αν αυτή η αριθμή είναι πραγματική. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω, που
το προκάλεσα τη συνάντηση, έγινε, ήθελα να γίνει σε ήπιους τόνους για να βγάλουμε το καλύτερο καλό αποτέλεσμα από τώρα και πέρα. Έβγαλα μετά μια ανακοίνωση και το πνεύμα και το γράμμα της ανακοίνωσης λέω και τώρα, μετά που σκέφτηκα όλα όσα υπόθηκαν, καταλήγω στο συμπέρασμα, αυτό προκύπτει δηλαδή, ότι και η αποκεντρωμένη διοίκηση θα μπορούσε να τα διαθέσει, να κάνει την παραχώρηση νωρίτερα, αλλά κυρίως το δασαρχείο της Καστοριάς άργησε και φέτος να κάνει τις εγκαταστάσεις των συνεταιρισμών. Υπάρχει αυτή η διαδικασία της εγκατάστασης, έχει κάποιες προθεσμίες. Δηλαδή, ακόμη όμως, δηλαδή, ενώ μπορεί να λέμε ότι 13 Ιουλίου έγινε η διάθεση της μεγαλύτερης η παραχώρηση της μεγαλύτερης ποσότητας από το γραμματέα της αποκεντρωμένης, σίγουρα Αύγουστο και Σεπτέμβριο έπρεπε να είχαν κοπεί αυτά τα ξύλα. Και έγινε. Για να μπορέσουν και να στεγνώσουν και να είναι πραγματικά να, είναι, να μπορούν να καούν το χειμώνα. Το θέμα είναι ο καλός ο καιρός ήταν Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει ο Οκτώβριος. Ο λόγος που κρατήσαμε το κλίμα ήπιο και παρακάλεσα και τους, τα μέλη των συνεταιρισμών να ξεπεράσουν τους εαυτούς, έχουν την υποχρέωση σύμφωνα με τον νόμο πρώτα να αποδίδουν τα ξύλα στους δικαιούχους και μετά να εμπορεύονται την ξυλία. Βέβαια, το δασαρχείο έχει την υποχρέωση να τους εγκαθιστά νωρίς, έγκαιρα, να τους εγκαταστήσει, να σημαδέψει που λέμε τα ξύλα, τα δέντρα που θα κοπούν. Αυτή είναι η διαδικασία. Οι συνεταιρισμοί παραπονούνταν ότι, ξέρετε, η διάθεση των ατομικών καυσόξυλων έχει πολύ μικρό κέρδος για τους συνεταιρισμούς. Το κέρδος είναι από την εμπορία. Παραπονούνταν και έχουν δίκιο σε αυτό ότι δεν συμμετέχουν ισότιμα όλοι οι συνεταιρισμοί στην υποχρέωση αυτή που έχουμε, ας πούμε, απέναντι στο κράτος. Έτσι φέτος θα είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα από ό,τι πέρυσι, θα μπορούσαν να είναι ακόμα καλύτερα, αλλά θέλω να διαβεβαιώσω μέσω εσάς όλους τους ακροατές σας ότι επειδή φέτος ήταν και μεταβατική περίοδος, επειδή ψηφίσαμε το νομοσχέδιο για τους δασικούς συνεταιρισμούς στο φθινόπωρο και έπρεπε ένας συνεταιρισμός να κάνει κάποια διαδικασία μέχρι να θεωρείται νομικά έγκυρος, αυτό είναι το επιχείρημα του δασαρχείου για τις καθυστερήσεις στην εγκατάσταση. Νομίζω τώρα οι 16 συνεταιρισμοί που υπάρχουν είναι όλοι εντάξει. Εγκαταστάθηκαν σχετικά καθυστερημένα από ό,τι θα μπορούσαν, καλύτερα από πέρυσι. Θέλω να πιστεύω θα ξεπεράσουν τους εαυτούς τους και να κόψουν τώρα όσο γίνεται περισσότερο. Και από την άλλη μεριά υπάρχει τρόπος με αμοιβαία κατανόηση κάποια ξύλα που κόπηκαν για εμπορία να γίνει ανταλλαγή. Δηλαδή ξύλο το ένα, ξύλο το άλλο. Άσχετα αν έχεις έναν σωρό ξύλα για εμπορία, μπορείς εφόσον από τον νόμο πρέπει να δοθούν πρώτα για ατομικές ανάγκες, να βρεθεί μια λύση να ικανοποιηθούν οι κάτοικοι όσο γίνεται νωρίτερα. Αυτό ζήτησα, αυτό ζητώ και αυτό θα ξαναζητήσω αύριο που θα επισκεφτώ το δασαρχείο, την προϊσταμένη, την κυρία Ζησοπούλου, να πούμε μερικά πράγματα ακόμη. Και του χρόνου να είναι έτσι τα δεδομένα που να παίρνουν τα ξύλα το πολύ τον Ιούλιο. Ακριβώς, μα τότε πρέπει να τα πάρουν για να ξεραθούν, να καούν. Γιατί από χωριά είμαστε και οι δύο, κύριε Τζικάλα, για γνωρίζουμε πότε πρέπει να έχουμε τα ξύλα για να μπορούμε να τα κάψουμε το χειμώνα. Όπως και θέλω να πω ότι κάποια χωριά που δεν έχουν, που δεν έχουν κοινοτικά δάση έχει Κλεισούρα, έχει ο Γέρμας, δεν έχει το Κωνσταράκι, το Βογατζικό ή Μεσοποταμία. Βέβαια. Ίσως μερικές φορές κάποιες περιοχές για το Βογατζικό γνωρίζω ότι δεν είναι σωστό να κόβονται ξύλα από το δημόσιο δάσος λίγο πάνω από τα χωράφια των βογατσιωτών και να μην παίρνουν κάποια ξύλα για τις ατομικές ανάγκες. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες αδικίες που θα προσπαθήσω για του χρόνου να διορθωθούν, να αποκατασταθούν σε ένα βαθμό. Χθες βρέθηκα στον Γέρμα. Κατά ένα μερίδιο φροντίζουν οι Δήμοι, ο άλλος Δήμος περισσότερο, άλλος λιγότερο, σε κάποιους αναξιοπαθούντες να δίνει έστω ένα τόνο ξύλα, καθαρά έτσι ο Δήμος δίνει σε 100 σπίτια. Κάτι είναι και αυτό και είναι. Είναι μια βοήθεια και είναι κάτι που πρέπει να το επιβραβεύσουμε, να το χειροκροτήσουμε. Αλλά δεν φτάνει. Το κάτι περισσότερο. Οι δυσκολίες υπάρχουν. Θέλω λοιπόν, όπως βλέπετε, από τη μεριά μου κάνω ό,τι μπορώ. Έκανα αυτή τη σύσκεψη που δεν έγινε άλλη φορά. Δεν ξαναέγινε η σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ο καθένας έλεγε τα δικά του. Πήγαιναν οι πρόεδροι των κοινοτήτων στο δασαρχείο, διαφωνούσαν, διαπληκτίζονταν. Πήγαιναν οι συνεταιρισμοί.
και ποτέ δεν βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι όλοι μαζί. Αυτό έκανα, αυτό θεωρώ ότι μου άρμοζε και ήταν υποχρέωσή μου. Και πιστεύω και κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα να βγει από ότι αν δεν γινόταν αυτή η σύσκεψη. Ωραία. Όταν συζητάς, εξαντλείς όλα τα περιθώρια και αυτό στο τέλος αποβαίνει για το κοινό καλό. Άρα συμπέρασμα, τα χωρικά τα οποία είπατε και αναφέρατε νωρίτερα ανάλογα με το υψόμετρο θα φτάσουν στους ανθρώπους δικαιούχους τον μήνα Οκτώβριο μόνο για φέτος. Δεν μπορώ να δεσμευτώ ότι θα φτάσουν σε όλους μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Τους είπα ότι δεν είναι δυνατόν να παίρνουν ξύλα μετά τον Αηδημήτρη που λέμε έτσι συμβολικά που τυπικά αρχινάει ο χειμώνας ή όπως λέμε τον Αγιώργη η Άνοιξη. Αλλά έκανα έκκληση και στους συνεταιρισμούς να ξεπεράσουν λίγο αυτούς γιατί δεν τους έγιναν οι παραχωρήσεις νωρίτερα και τότε θα ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν. Από την άλλη μεριά να συνεργαστούν με το δασαρχείο και κάποια ξύλα που είναι για εμπορία να διατεθούν για τις ατομικές ανάγκες. Μπορεί να γίνει αυτό. Αρκεί να υπάρχει καλή θέληση και από τις δύο πλευρές. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.